χάρισμα της, μια ποδοσφαιρική ζωή εδώ στο Κερατσίνι. Αλήθεια, ποια προετοιμασία είναι αυτή που ξεκινάς, Χαρή, θυμάσαι? Ναι, είναι 16. 16. Γιατί εσύ στο προπονητικό φορά στο 17, οπότε πάμε ένα χρόνο μπροστά, έτσι. Πώς είναι η σεζόν που ξεκινάει για την ομάδα, γιατί ήσουν και στην προηγούμενη επιστροφή, στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο πρόεδρος μέσα μίλησε για πρωταθλητισμό. Ο Χάρης Βατής, πώς τη βλέπει την κατάσταση? Σίγουρα είναι μια πιο δύσκολη χρονιά από τη στιγμή. Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο πιο καλά μπορούμε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε όταν έρθει στο πρωτάθλημα να είμαστε έτοιμοι και σε κάθε παιχνίδι να μπορούμε να διεκδικούμε το καλύτερο. 16 προετοιμασίες. Ποια ήταν η πιο δύσκολη για σένα και ποια ήταν η πιο παράξενη για σένα? Εντάξει, όταν είναι ομάδα στην τρίτη εθνική, σίγουρα και οι απαιτήσεις στην πλευρά φυσικής κατάστασης στην προετοιμασία είναι πολύ περισσότερες. Οπότε, εντάξει, όταν ξαναπαίξαμε στην τρίτη εθνική το 2004, ήταν δύσκολα για μένα, ήταν πρώτη φορά. Και τώρα πιστεύω θα είναι μια απαιτητική προετοιμασία. Για την... όταν ο παλιότερος παίκτης της ομάδας, τι μήνυμα έχεις να στείλεις στον κόσμο του Κερατσινίου, αλλά και στους αντιπάλους και γενικά σε όλη την ευρύτερη έτσι, ποδοσφαιρική οικογένεια? Ποδόσφαιρο χωρίς τον κόσμο δεν γίνεται. Και εμείς τους θέλουμε να είναι δίπλα μας και εμείς να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Έτσι, μαζί με τη βοήθεια του δική τους, να φτάσει η ομάδα πιο ψηλά γίνεται.